Καλησπέρα σας. Είμαι το μεσημέρι εδώ πέρα. Περίμενα πώς και πώς να έρθει αυτή τη στιγμή. Βέβαια, έχω παγώσει πιο, είναι σαν κρυοθάλαμος. Θα σας δώσω τη δικιά μου προσωπική εμπειρία, το πώς παρακινήθηκα από καταστάσεις και πρόσωπα, αλλά και πώς έφτασα στο σημείο να παρακινήσω εγώ ανθρώπους γύρω μου για να ακολουθήσουν την ιδέα που θέλαμε να κάνουμε πραγματικότητα. Επιχειρηματικότητα, καινοτομία, startup, spin-off είναι λέξεις που πλέον ακούμε στην ελληνική καθημερινότητα, αλλά ωστόσο δυστυχώς αρχίσανε δεκαετίες να εμφανιστούν μπροστά μας. Επίσης, ακούμε νούμερα και στατιστικές όπως μία στις 8 καινοτόμες επιχειρήσεις φτάνουν στην απόλυτη επιτυχία. Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει γενικά στην επιχειρηματικότητα. Δεν είναι μόνο για τις καινοτόμες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούμε υψηλή τεχνολογία. Φανταστείτε τώρα στην Ελλάδα της κρίσης, από το 2011 ως το 2017, με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ, ιδρύθηκαν 236.000 εταιρείες και κλείσανε 300.000. Δηλαδή, για κάθε 8 που ανοίγανε, κλείνανε 10. Εντάξει, άρα είναι πολύ καλύτερα τα στατιστικά σε μια καινοτόμη επιχείρηση, βλέποντας τα νούμερα. Βέβαια, οι καινοτόμες επιχειρήσεις, αυτές που βασίζονται σε υψηλή τεχνολογία, είναι καταδικασμένες να πετύχουν ή να αποτύχουν πολύ γρήγορα. Γιατί πολύ απλά τα λεφτά έχουν έρθει συνήθως από ένα κεφάλαιο, από κάποιο επενδυτικό σχήμα και υπάρχει απέτηση για πολύ μεγάλες ταχύτητες. Έτσι βλέπεις πολύ γρήγορα αυτό το αποτέλεσμα της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Ακούσαμε όλοι σήμερα διάφορα συστατικά για να πετύχει μια ιδέα ή συγκεκριμένη περίπτωση εδώ που θα μιλήσω για μια καινοτόμα επιχείρηση. Σίγουρα οι περισσότεροι φοιτητές και το κοινό εδώ πέρα έχει βρεθεί σε τέτοιες διαλέξεις, τα έχει διαβάσει κάποιο άρθρο για το ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που απαιτούνται για να συσταθεί και να πετύχει μια επιχείρηση. Χρονική στιγμή, ομάδα, ιδέα, επιχειρηματικό πλάνο και το κεφάλαιο. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε με τίποτα τον παράγοντα τύχη. Εντάξει, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. Σε αυτό το σημείο, θα σας δώσω τη δικιά μου προσωπική εμπειρία για το πώς όλοι αυτοί οι παράγοντες εμφανίστηκαν ένας προς ένα και τι ρόλο παίξανε στο να φτάσουμε και να κάνουμε πραγματικότητα τη δικιά μας ιδέα. Λίγα λόγια για μένα. Είμαι βιολόγος, τέλειωσα Πανεπιστήμιο της Κρήτης, μεταπτυχιακό στη Μοριακή Βιολογία, διδακτορικό στη Βιοτεχνολογία, μετά σχεδόν 10 χρόνια μετά διδακτορική έρευνα σε Ελλάδα και Αμερική. Άρα, μέχρι εδώ έχουμε ένα τυπικό βιογραφικό ενός ατόμου που θέλει να ακολουθήσει ακαδημαϊκή ερευνητική καριέρα. Κάπως έτσι το έβλεπα κι εγώ. Η παρακίνηση νούμερο 1 ήρθε πριν από περίπου 15 χρόνια. Ήμουνα στο τελευταίο έτος του διδακτορικού μου. Είχε διοργανωθεί ένα θερινό σχολείο, ένα summer school, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη. Και εκεί ήταν επίτιμος καλεσμένος ο Sir Rich Roberts. Έχει πάρει Νόμπελ Ιατρικής και ήταν ο επίτιμος καλεσμένος σε αυτή την εκδήλωση. Θυμάμαι, ήμασταν κατά τη διάρκεια, αφού είχαν σταματήσει οι διαλέξεις, ήταν τα περιβόητα poster session, τότε που όλοι περνάνε και βλέπουν τις αναρτημένες της εργασίας σου. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ο νομπελίστας, περιτριγισμένος από καθηγητές και ερευνητές, για να περάσει μέσα από τον χώρο των αναρτημένων ανακοινώσεων. Όλοι ήμασταν αγαρματάκια, αστημένοι, περιμένουμε να περάσει μπροστά ο νομπελίστας. Οι φίλοι μου που είναι εδώ με ξέρουν ότι μικρός δεν ήμουν καθόλου εξωστρέφης, ούτε το τηλέφωνο δεν σήκωνα στο σπίτι. Δεν ξέρω τι με όθησε και μπήκα μπροστά του. Λέω, στα αγγλικά βέβαια, «Γεια σας, θέλω πάρα πολύ να δείτε την ερευνητική μου εργασία, κάτι παραπάνω θα ξέρετε να πείτε». Γέλασε, θυμήσαμε λίγο, διάβασε την εργασία και άρχισα να του μιλάω γενικά
για το τι θέλω να κάνω, ότι μου αρέσει πάρα πολύ τα εφαρμόσιμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπω σε μια εταιρεία σαν τη δικιά του, εκτός από τα φοβερά ακαδηματικά του επιτεύγματα, μιας και έχει πάρει Νόμπελ. Ήταν και επιστημονικός διευθυντής στην τότε και τώρα κορυφαία εταιρεία ενζύμων, που παράγει ένζυμα μολυκής βιολογίας, για χρήση από ερευνητικούς φορείς, αλλά και από διαγνωστικά κέντρα, βρίσκοντας στη Βοστόνη. Για να μπει σε μια εταιρεία τότε και τώρα, χρειάζεται τουλάχιστον 4 χρόνια εμπειρίας σε κάποια εταιρεία ή να έχεις 4 δημοσιεύσεις, να είσαι first author, πρώτος συγγραφέας. Εν τω μεταξύ, όσο μιλούσα εγώ με τον νομπελίστα, ήταν από πίσω μου οι καθηγητές. Άφησε τον να φύγει, γιατί τον καθυστέρησε τώρα. Εγώ συνέχισα, βέβαια. Και ο Σερ Ρόμπερτς με σταματάει και μου λέει «Aim high». Σημάδεψε ψηλά. Μη κοιτάς τα τυπικά προσόντα που ζητάνε. Αν θες να χτυπήσεις μία πόρτα, χτύπα την και κάποιος θα είναι μέσα. Αυτή ήταν η πρώτη παρακίνηση. Του έστειλα και ένα ευχαριστήριο email μετά από την το ίδιο βράδυ. Και το εντυπωσιακό ήταν ότι, και αυτό συνειδητοποίησα όταν πήγε στην Αμερική, που βλέπεις ότι όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές, μου έστειλε επίσημη πρόσκληση να παρουσιάσω το διδακτορικό μου στη Βοστόνη, στην εταιρεία που έχει, σε μια εταιρεία 500 ατόμων. Παρουσίασα το διδακτορικό μου, όχι πρώτα στην εφταμελή μου επιτροπή, αλλά σε ένα κοινό με ακριβώς ένα τέτοιο μέγεθος. Απλώς υπήρχαν διάφορα μπουμπούκια ερευνητικά, τα οποία δεν μπορούσα να πει τίποτα απλό. Και τίποτα, έπρεπε να, ό,τι κάθε λέξη που λες να είναι μετρημένη. Γιατί ξέρεις ότι αυτοί ξέρουν να σε κρίνουν. Άρα αυτή ήταν η πρώτη κριτέστα στο διδακτορικό μου. Να μην το μακρηγορήσω, τελικά μου κάνε job offer πριν καν τελειώσω το διδακτορικό μου. Τέλειωσε το διδακτορικό μου 21 Ιουλίου του 2006 και 1 Αυγούστου δούλευα στη Βοστόνη. Και η παρακίνηση νούμερο 2 για μένα δεν ήταν από πρόσωπο, αλλά ήταν μία συγκεκριμένη λέξη. Ήμουνα σε ένα από τα πρώτα lab meeting, ερευνητικές συναντήσεις μέσα στην εταιρεία, με άλλα άτομα από το ερευνητικό τομέα της εταιρείας και ακούγονταν συχνά πυκνά μία λέξη που δεν είχα ξανακούσει ποτέ σε ένα ερευνητικό meeting. Αυτή η λέξη ήταν η λέξη πελάτης. Πελάτης, να μην παρεξηγηθώ, όχι με την έννοια του χρήματος απλά, πελάτης ως ο ερευνητής, ο τελικός χρήστης αυτού που κατασκευάζεις. Εμείς, αυτή η εταιρεία φτιάχνει ένζυμα, κάποια μόρια, κάποιες πρωτεΐνες που μπορούν και αναλύουν DNA. Κάτι το οποίο το παίρνει ο ερευνητής στο διαγνωστικό κέντρο, σε ένα ερευνητικό εργαστήριο και θα κάνει το πείραμά του. Αλλά σκοπός μας ήταν αυτό που θα κάνουμε, να κάνει πολύ πιο γρήγορα το πείραμά του, να εξελίξει την επιστήμη. Τότε κατάλαβα ότι όλος μου ο μόχθος ερευνητικός με ιντριγκάρει, το αγαπάω να καταλήγει σε ένα προϊόν που θα είναι μέσα σε ένα μικρό σωληνάκι, το οποίο θα το χρησιμοποιήσει για να κάνει πράγματι τη δουλειά του. Πολλές φορές ακούμε σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα, θέλουμε παραδοτέα με εφαρμογές. Αλλά αυτές οι εφαρμογές είναι κάτι άειλο και δεν φτάνει ποτέ ουσιαστικά στην εφαρμογή. Για μένα η εφαρμογή ήταν αυτό, να το δω, να μπαίνει σε ένα τιουμπάκι, να παίρνει τα μπελάκι και αναγκαστικά να πάρει και τιμή. Εντάξει. Άρα αυτή ήταν η παρακίνηση νούμερο 2. Ωστόσο, υπήρχαν κάποια οικογενειακά θέματα. Έπρεπε να γυρίσω στην Ελλάδα, να επιστρέψω από την Αμερική. Γύρισα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Έκανα εκεί μεταδιδακτορικές σπουδές, στη βιοτεχνολογία και πάλι. Και αποφάσισα, στην περίοδο της κρίσης μέσα, να σηκωθώ να φύγω από Ελλάδα και πάλι να πάω Αμερική. Ξανά μου προτείνανε μόνιμη θέση στην ίδια εταιρεία. Και αποφάσισα να πάρω ένα μεγάλο ρίσκο. Υπήρχε και υπάρχει ακόμα ένα μικρό ερευνητικό εργαστήριο μέσα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, υπό την επωνυμία Minotec, το οποίο κατασκευάζει αυτά τα ένζημα και τα δίνει κυρίως μέσα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά in-house. Εγώ με τις λίγες γνώσεις που είχα και από αυτά που μάθα στην Αμερική, αποφάσισα να κάνω ένα mini business plan, ένα μικρό επιχειρηματικό πλάνο. Πήγα στο τότε διευθυντή του Ιστιτούτου και νυν πρόεδρο του ΙΤΕ, τον κύριο Ταβερναράκη, και του λέω: Έχω μία ιδέα. Πώς θα βλέπατε να εξελίσσαμε επιχειρηματικά αυτή τη μονάδα? Του φάνηκε ενδιαφέρον,
Το ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο και έτσι ανέλαβα ως επιστημονικός υπεύθυνος του εργαστηρίου. Αρχίσαμε να κάνουμε τα πρώτα μας επιχειρηματικά βήματα, δεν είχαμε καθόλου λεφτά, έτσι, μόνο τους μισθούς μας. Χρυσούλα, Χαρά, Δημήτρης, έδειξαν πολλή δουλειά μέσα σε αυτή τη μονάδα. Αρχίσαμε να κάνουμε πωλήσεις στην Ελλάδα, δίκτυο διανομής, website, 50 ευρώ από την τσέπη μου, Black Friday αγόρασα το template για να προχωρήσει. Αλλά και πάλι δεν ήμουν ευχαριστημένος. Δεν είχαμε τα λεφτά για να μπορούσαμε να κάνουμε, να είμαστε επιθετικοί, για να είσαι επιχείρηση πρέπει να έχεις επιθετικότητα. Είμαστε μέλος ενός δημοσίου φορέα, που οι δημόσιοι φορείς είναι μη κερδοσκοπικά ινστιτούτα. Είναι μη κερδοσκοπικοί φορείς. Άρα έπρεπε να γίνει μια αλλαγή. Αυτή την αλλαγή την έκανα ως εξής. Τώρα μπαίνει το δικό μου κομμάτι της παρακίνησης. Πήγα στη διοίκηση του Ινστιτούτου και τους είπα, θέλω να μου δώσει το OK. Το OK, την ελευθερία να κυνηγήσω επενδυτικά σχήματα και να μετατρέψω αυτό το ερευνητικό εργαστήριο σε εταιρεία. Μου το δώσαν, έχεις την ελευθερία, δεν μπορούμε να σου δώσουμε τίποτα άλλο. Άντε να σου καλύψουμε κανένα εισιτήριο να πας στην Αθήνα για να βρεις κανένα επενδυτικό σχήμα. Αυτό είναι το πρώτο OK που χρειαζόμουν. Χρειαζόμουν ακόμα ένα. Αυτό είναι από τη γυναίκα μου. Δεν είναι ούτε υπουργός, ούτε έχει κανένα σχήμα, τίποτα διοικητικό. Απλά έπρεπε να πείσω τη γυναίκα μου ότι ξέρεις, έχω το δικό μου εργαστήριο, το προσωπικό, με φοιτητές, προχωράνε όλα καλά. Και θέλω να τα αφήσω όλα αυτά για να κάνω μια εταιρεία με πολύ ψηλό ρίσκο. Δηλαδή, είναι λίγο σοκ να στο λέει αυτό ο άντρας. Τελικά, με θεμητά και θεμητά μέσα, πήρα το δεύτερο μεγάλο ναι. Και έτσι ξεκίνησα το ταξίδι στο να ψάξω, να βρω επενδυτικά σχήματα που πιθανόν θα μπορούσαν να επενδύσουν πάνω μου. Άρα, τι έχουμε τώρα. Χρονική στιγμή. Η χρονική στιγμή ήταν η κατάλληλη γιατί η αγορά που θέλαμε να μπούμε μέσα σαν εταιρεία, αυτή η εταιρεία τέλος πάντων, αν δημιουργούτανε, ήταν μια αγορά η οποία συνέχεια μεγάλωνε. Το παγκόσμιο σύστημα υγείας πλέον απαιτεί τη μοριακή διάγνωση στην πρόληψη και στη διάγνωση. Και έτσι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Μιλάμε για μια αγορά που διπλασιάστηκε τα τελευταία 3 χρόνια, έχει φτάσει στα 20 δις και έχει ένα δίκτυο ανάπτυξη άνω του 20%. Άρα αυτό ήταν το μέρος μας. Η πίτα αυτή συνέχεια μεγάλωνε. Άρα μπορούσε να πας μέσα και να φας σαν εταιρεία. Και η ιδέα ήταν αυτή που σας περιέγραψα. Ήταν μια εταιρεία που θα φτιάχνει τέτοια ένζημα και έχουμε κάποια άλλες καινοτόμες μεθόδους. Θα σας κούραζα να σας έλεγα τώρα. Καταφέρνω και κλείνω μια συνάντηση με το πρώτο επενδυτικό σχήμα. Το θυμάμαι ακόμα. Κάναμε το περιβόητο pitching. Pitching είναι μια παρουσίαση, εξαρτάται από το επενδυτικό σχήμα που θα πας, από 4, 7 ή 10 λεπτά. Τόσο κρατάει. Έχεις τόσο λίγο χρόνο για να κερδίσεις μια επενδυτική ομάδα για να σε ξαναδούνε. Κάνω μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Τις εφαρμογές που έχει η ομάδα, ακριβώς πώς θα προχωρήσουμε. Αυτή την παρουσίαση την παρουσιάζω στους φοιτητές τώρα που κάνω για επιχειρηματικότητα μαθήματα κάτω στην Κρήτη, ως ένα παράδειγμα αποφυγής. Ήταν μια τραγική παρουσίαση για επενδυτές. Στο μισό λεπτό τους είχα χάσει. Κοιτούσαν κινητό. Δεν τους ένοιαζε. Δεν τους ένοιαζε, γιατί δεν ήταν κάτι επιχειρηματικό. Έβλεπαν έρευνα. Μιλούσαμε άλλη γλώσσα. Άρα, κατάλαβα ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Τότε άρχισα να δημιουργώ ένα πραγματικό επιχειρηματικό πλάνο. Για να φτιάξεις ένα business plan και από μόνο σου, χρειάζεται απλά να απαντήσεις μία σειρά ερωτήσεων. Ποια είναι η αγορά που στοχεύεις, ποια ερώτηση απαντάει η ομάδα σου, ποιοι είναι οι ανταγωνιστές, πώς θα κάνεις penetration στην αγορά, πώς θα δεις δύσεις και μία άλλη σειρά ερωτήσεων. Άρα πλέον είχα αρχίσει να ντύνω το επιχειρηματικό πλάνο. Έκανα συναντήσεις και με άλλα επενδυτικά σχήματα και ήρθε το πρώτο μεγάλο μπαμ. Μία επενδυτική ομάδα ήθελε να με ξαναδεί. Και μου λέει, θέλω να σε δούμε εσένα, την ομάδα σου και ένα πιο αναλυτικό πλάνο, business plan. Πάρα πολύ ωραία, το business plan υπάρχει. Δεν υπήρχε όμως καθόλου ομάδα. Δεν υπήρχε κανένας άλλος από μένα. Ήμουνα μόνο εγώ. Άρα έπρεπε να δημιουργηθεί η ομάδα. Εκεί μπήκε η δικιά μου φάση της παρακίνησης. Έψαξα,
βρήκα, συναντήθηκα με άτομα από διάφορα κλάδους, από το επιχειρηματικό κλάδο, από βιολόγους, χημικούς, πληροφορικοί. Και αυτά τα τρία πράγματα που έψαχναν ήταν αφοσίωση, εμπιστοσύνη, εκτός από τα προσόντα. Και το τελευταίο ήταν και προσαρμοστικότητα, να μπορούν να είναι ευέλικτοι. Έτσι, το πιο σημαντικό από όλα αυτά ήταν ότι η ιδέα, πλέον η δικιά μου, είχε γίνει ιδέα της ομάδας και είχε μεταλλαχθεί τελείως, είχε μετεξελιχθεί. Και επίσης, είχαμε ένα πραγματικό business plan. Πλέον ήταν η ιδέα και το επιχειρηματικό πλάνο του Σωτήρη, του Λάμπρου, του Θεοδόση, του Νικόλα, της Ιωάννας και του Γιάννη. Αυτή ήταν η ομάδα. Με αυτούς πήγαμε στα επόμενα meeting και μετά πολύ καιρό ήρθε το μεγάλο, ναι, ήρθε το περιβόητο term sheet. Ούτε και εγώ το ήξερα μέχρι τότε που ήρθε. Term sheet είναι η βασική όρη επένδυσης. Για πρώτη φορά κάποιος σου λέει πόσο αξίζεις, σώθος σε κοστολογό και πάρε τόσα λεφτά για να ξεκινήσεις. Υπήρξε άλλος 1,5 χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η εταιρεία, γιατί δυστυχώς η νομοθεσία είναι λίγο παράδοξη στην Ελλάδα και έτσι υπήρξε καθυστέρηση να πάρουμε τις αντίστοιχες υπογραφές και από το ερευνητικό ίδρυμα που ήμασταν μέσα. Υπάρχουν ακόμα πολλές δυσκολίες να μετατρέψεις ένα επιστημονικό αποτέλεσμα σε επιχείρηση. Ωστόσο, ο λευκός καπνός βγήκε και έτσι υπογράψανε οι επενδυτές, υπογράψανε το δημόσιος φορέας και καταλήξαμε να έχουμε την εταιρεία. Άρα, λοιπόν, είχαμε χρονική στιγμή, ομάδα, ιδέα, επιχειρηματικό πλάνο και το κεφάλαιο. Θυμάμαι την ημέρα εκείνη που είχαμε πάρει την περιβόητη υπογραφή, γύρισα στο σπίτι πετώντας χειρολεκτικά, πολύ χαρούμενος. Μπαίνω στο σπίτι, τα δυο μου παιδιά, ο Γιάννης είναι πέμπτη δημοτικού, η Ελευθερία είναι Δευτέρα. Μ' αρέσει πάρα να τους μιλάω επιστημονικά, γιατί το βρίσκουν αστείο. Και τους λέω, παιδιά, σε λίγο καιρό μπαμπάς θα είναι διευθύνων σύμβουλος στην πρώτη εταιρεία ζυμικής βιοτεχνολογίας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την ταυτοποίηση νέων ζυμικών ιδιοτήτων. Τι λες τώρα. Ο Γιάννης έρχεται, με παίρνει αγκαλιά. Μπράβο, μπαμπά, μπράβο, μπράβο. Έφυγε. Η Ελευθερία, όπως πάντα, ζωγραφίζει. Γυρνάει, με κοιτάει. Είσαι πολύ γλυκούλης, γατούλης. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τι λες, αλλά πώς το λες. Και μία τελευταία παρένθεση, μιας και είμαι και στη Λάρισα, στη γενέτειρά μου, από τους 6 δρόμους, μαζί με τον κύριο Γραβάνη. Άρα, ίσως είναι η Silicon Valley της Λάρισας, οι 6 δρόμοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Ίσως έχει κάτι από κάτω, δεν είναι κάτι σημαντικό. Είμαι και στις καθυστερήσεις. Λοιπόν, χθες είχα ένα υπέροχο reunion με φίλους από το δημοτικό. Χάρηκα τρελά που τους είδα ξανά, ήταν κάτι υπέροχο. Και όλους τους φίλους που βλέπω κάθε φορά, τους αγαπημένους, την οικογένεια, τους φίλους που βλέπω και γυρνάω, τον αδερφό μου. Πριν από 30 χρόνια, στο 4ο γυμνάσιο Λάρισας, με τον κολλητό μου, τον Λάμπρο, καθόμασταν στο ίδιο θρανείο. Στο τελευταίο θρανείο, βλέπαν καλύτερα τους καθηγητές από εκεί. Και θυμάμαι, ο Λάμπρος είχε φτιάξει ένα αυτοσχέδιο αεροπίστολο και έτριβε κυμολία και ζωγράφισε στο μοβ που φάνε του Γιάννη. Πρέπει να ζητήσουμε και δημόσια συγγνώμη του Γιάννη κάποια στιγμή, έτσι. Συγγνώμη, Γιάννη. Γιατί σας το λέω αυτό. Μετά από 30 χρόνια φιλίας, και παρότι μας είχαν χωρίσει ήπειροι, διάφορες συνθήσεις, οτιδήποτε, καταφέραμε από συμμαθητές στο ίδιο θρανείο να γίνουμε συνεργάτες και συνιδρυτές στην ίδια εταιρεία. Άρα όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, αρκεί να το πιστέψετε. Σας ευχαριστώ.